Θέλω να δούμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Κύριε Χριστοδουλίδη, είμαι εδώ με την Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο, και συζητάμε για το αν τα air condition επιβαρύνουν περισσότερο την ατμόσφαιρα και μας είπε μόλις ότι στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, προκειμένου να έχουμε δροσιά μέσα στα σπίτια μας, κάνουμε κόλαση το γύρω-γύρω από τα σπίτια. Πολλά πράγματα επηρεάζουν το μικροκλίμα της περιοχής. Σκεφτείτε ότι ακόμα και τα γυάλινα κτίρια που συναντάμε σε πολλές πυκνοδομημένες περιοχές της πρωτεύουσας και όχι μόνο, τα κλιματιστικά, οι αντιλιακές μεμβράνες που βάζουμε ή οι θερμοανακλαστικές που αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία πίσω, επιβαρύνουν περισσότερο αυτό που λέμε το φαινόμενο της θερμικής αστικής νησίδος και είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται μόνο με πολύ πράσινο, βλάστηση. Δηλαδή πρέπει... Το αντίθετο με αυτό που κάνουμε στην Αθήνα δηλαδή. Ναι, αυτό που είπατε. Πρέπει κάποια στιγμή δείτε όλες οι πόλεις, όχι μόνο στη Βόρεια Ευρώπη, αλλά και στη Νότια Ευρώπη και στην Δυτική, μεγάλες πόλεις πόσο πράσινο έχουν, όχι μόνο σε πάρκα, αλλά ακόμα και φυτεμένα δώματα και φυτεμένες όψεις. Αυτό συμβάλλει πολύ θετικά στο να έχεις μια ισορροπημένη, ένα πολύ ισορροπημένο μικροκλίμα. Ωραία. Σας καλέσαμε για να δούμε αυτόν τον πίνακα που μας έδειξε προηγουμένως ο σκηνοθέτης μας και θέλω να τον δούμε τώρα. Δυστυχώς δεν θα σας βλέπω εσάς, αλλά θα σχολιάζετε. Θέλω να μας εξηγήσετε, και το έχετε κάνει σε πίνακα, πόσο πιο πολύ καίει ένα παλιό air condition από ένα νεότερο. Και επειδή κάποιοι θα πούν, μα δεν έχουμε λεφτά να το αλλάξουμε, πόσο σύντομα γίνεται η απόσβεση. Λοιπόν, εδώ έχω βγάλει τα εξής στοιχεία. Για ένα 9.000 BTU, δηλαδή ή αλλιώς 2,6 kW, με ένα βαθμό απόδοση 2,2, που είναι τα παλιά κλιματιστικά των σταθερών στροφών, δηλαδή 20ετίας, 30ετίας κτλ., καταναλώνει περίπου 1,18 kWh σαν μια μέση τιμή. Αυτό, αν το υπολογίσεις με μια τιμή χρέωσης ηλεκτρικής κιλοβατόρας 15 λεπτά, που είναι μια ακριβώς, μέση τιμή... Ακριβώς, θα πάω σε άλλη εταιρεία. Ναι, αλλά εγώ λέω με 15 λεπτά που είναι η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια. Εντάξει. Βγαίνει 63,82 ευρώ το μήνα. Αν το 12άρι κοστίζει 85 ευρώ το μήνα, το 24 171. Αν τα λειτουργούμε για 12 ώρες είναι η άσκηση και τα τρία μαζί, καταλαβαίνετε πόσο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμός του ρεύματος, 321 περίπου ευρώ. Και αν έχουμε καινούργια, inverter ναι, δηλαδή, και μάλιστα A+, που λέτε εκεί. Ναι. Το 9 καταναλώνει 0,72 κιλοβατόρες επί 15 λεπτά. Αυτό μας δίνει 39 ευρώ το μήνα για 12 ώρες λειτουργίας. Το 12άρι 52, από τα 85 που ήταν το παλιό πάμε στα 52 και το 24 από τα 171,82 ευρώ πάμε στα 105. Βλέπετε πάνω από 60% εξοικονόμηση χρημάτων. Πάνω Άρα από 60%. Δηλαδή σε 3 μήνες έχεις αγοράσει ένα-δυο air condition. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Η διαφορά ας πούμε το 83,82 από το 39, ας πούμε, είναι 25 ευρώ, ξέρω πόσο είναι. Τα 25 ευρώ, αν σκεφτείτε ένα καινούριο κάνει 400 ευρώ, ένα εννιάρι. Όχι, όχι, έχει πολύ φτηνότερα κλιματιστικά πλέον. Εντάξει, εγώ λέω τώρα να πάρω και κάποιο σχετικά brand name. Εντάξει, αν πάμε σε κάποια άλλη μάρκα που δεν είναι τόσο επώνυμη, ας πούμε, μπορούμε να βρούμε και με 350 και με 300. Άρα αξίζει τον κόπο να αλλάζουμε κλιματιστικά για να μειώνουμε δραματικά. Μα να σας πω κάτι. Σε ένα καλοκαίρι, ας πούμε, και λίγο έχουμε βγάλει το κόστος. Δηλαδή, σε 3 χρόνια μπορείς να κάνεις απόσβεση. Να σκεφτείτε ότι υπάρχουν και προγράμματα, πέρα από τα εξοικονομώ και τα αλλάζω συσκευή, ακόμα και οι ίδιες εταιρείες που πουλάνε τα κλιματιστικά σου δίνουν δόσεις, 36 δόσεις. Αν σκεφτείς ότι η δόση σου είναι ίδια, είναι το ποσό της διαφοράς, είσαι πάλι κερδισμένος. Έχω για μια τελευταία ερώτηση. Αν αντί για inverter A+, πάρεις inverter A3+, έχει μεγάλη διαφορά. Μιλάμε γύρω στο 25-30% ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας και εξοικονόμηση χρημάτων. Δεν το συζητάμε. Βέβαια, το inverter α++
Εντάξει, κοστίζει τι κοστίζει, 350 έχω, και 400. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό σας καλέσαμε, γιατί χτες το βράδυ είδα μια διαφήμιση, ήρθε στο timeline μου μια διαφήμιση που διαφήμιζε ένα 9 A3 Plus Inverter στα 220 ευρώ. Και φαντάστηκα ότι οποιοδήποτε ζεσταίνεται θα έπρεπε να έχει αγοράσει αυτό το κλιματιστικό χτες. Εντάξει, μπορεί να δίνονται τώρα προσφορές. Η αλήθεια είναι δεν το. Τώρα μου δώσατε καλή. Ψάξτε το. Να το ψάξω λίγο, γιατί εγώ έχω μείνει σε επώνυμες εταιρείες που είναι τσιμπημένες οι τιμές, να ξέρετε, έτσι. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, ευχαριστώ πάρα πολύ.